Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ετήσια γιορτή του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου του Νομού Θεσσαλονίκη και ένα προσωπικό σωματείο Μακεδονίας. Είναι χαρά μας που βρίσκεστε μαζί μας για να τιμήσουμε ανθρώπους που προσέφεραν στην κοινωνία μας, στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στην ιατρική, στον πολιτισμό, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μαζί με την φετινή μας γιορτή, που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης μας, έχουμε φέρει αντιπροσωπευτικά τμήματα για το καλλιτεχνικό μας μέρος. Και ξεκινώντας στο πρώτο μέρος, θα καλέσω τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασσύρου για να έρθει μαζί με το πολιτιστικό του τμήμα για να ξεκινήσει το καλλιτεχνικό μας μέρος. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε όλους μια καλή χρονιά και τα καλύτερα για το ποδόσφαιρό μας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασσύρου του Δήμου Λαγκανά ιδρύθηκε το 1977 από μια ομάδα κατοίκων του χωριού, η οποία είχαν κοινό όραμα τη δημιουργία πολιτιστικού φορέα με στόχο να υπηρετήσει και να προβάλλει τη λαϊκή παράδοση του κόσμου. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την πολιτιστική οργάνωση της περιοχής, προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης αλλά και να κάνει γνωστές τις παραδόσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και του εξωτερικού. Στον χώρο του Συλλόγου λειτουργούν 6 τμήματα παραδοσιακού χορού με συμμετοχή περισσότερων των 150 μελών όλων των ηλικιών. Ένα τμήμα χοροδίας, το οποίο αποτελείται από 30 μέλη, και 2 τμήματα παλέτου με συμμετοχή 30 παιδιών. Ετησίως διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις χορευτικών παραστάσεων, χοροδιακών συναντήσεων, καθώς και διάφορες δημιουργίες για θέματα πολιτισμού και ενημέρωση των πολιτών. Έχει λάβει μέρος σε πλήθος παραστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασσύρου του Δήμου Λαγκανά θα μας παρουσιάσει τοπικούς χορούς, αλλά και χορούς από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Γιώργος Καψάνης. Τελειώνοντας, ευχαριστώ την Ένωση για την πολύ τιμητική πρόσκλησή τους στο σύλλογό μας. Καλή χρονιά σε όλους.
I'm not afraid to die.
τους χορηγούς μας που στηρίζουν σε καιρούς δύσκολους τις εκδηλώσεις μας, καθώς επίσης και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την περιφέρεια Κέντρα Θεσσαλονίκης, που κάθε φορά μας στηρίζει τις εκδηλώσεις μας. Το δεύτερο μέρος λοιπόν του καλλιτεχνικού μας προγράμματος θα το στολίσει ο Πολιτικός Σύλλογος Γέφυρας. Η παρουσία του είναι και συμβολική. Θα υπενθυμίσουμε ότι στην περιοχή της Γέφυρας υπογράφηκε η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους απογόνους των πρώτων ανθρώπων που ελευθερώθηκαν μετά την Δημοκρατία, να μας δώσουν ένα μήνυμα από την περιοχή που πρώτα απελευθερώθηκε. Παρακαλώ τον Πρόεδρο, την Πρόεδρο, τον κυρία Ιωάννα Καλαθά, να έρθει στο βήμα. Ο Σύλλογος μας, από τότε που ιδρύθηκε, έχει μοναδικό σκοπό τη διατήρηση των ηθών και εθίμων του τόπου μας. Διοργανώνει σημαντικές εκδηλώσεις, μία από τις οποίες κορυφαία εκδήλωση του Σύλλογου μας είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2007. Φέτος λοιπόν είναι μια σημαντική χρονιά, γιατί το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής θα γίνει για 6 συνεχόμενη χρονιά και θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το μεγάλο ιστορικό γεγονός. Στο σύλλογο λειτουργούν πάρα πολλά τμήματα, τμήματα χοροδίας, τμήματα μοντέρνου χορού, παραδοσιακού χορού, τμήματα μουσικής. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΠΟΣΑΡ, της Ένωσης Τραγικής Εστίας, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Χοροδιδάσκαλός μας είναι ο Γιώργος Καψάλης και θα σας παρουσιάσουμε σήμερα χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά και δύναμη σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύει ο τόπος μας. Ευχαριστώ πολύ. Για να διανθίσουμε λίγο το πρόγραμμα, θα μας χορέψουν αμέσως μετά όπως έχει το πρόγραμμα μας. Τώρα θα προηγηθεί η ομιλία του Πρόεδρου της Ένωσης Προσφερικών Σωματείων Μακεδονίας, κ. Βάγγελου Γραμμένου. Θα απευθύνει το χειρευτό. Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ένωσης να προσθέσει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Στη σημερινή μας γιορτή, όπως κάθε χρόνο, αισθανθήκαμε την ανάγκη και νιώσαμε την υποχρέωση να βραβεύσουμε σωματεία που πέτυχαν εξαιρετικές εκδηλώσεις στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
αλλά και σωματεία που επίσης κατά την περσινή περίοδο επέδειξαν εξαιρετικό ήθος. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, επιλέξαμε να βραβεύσουμε πρόσωπα με σημαντική προσφορά όχι μόνο στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλους χώρους. Παράλληλα, να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να θυμηθούν όλοι μαζί ανθρώπους του αθλητισμού που με το πέρασμά τους άφησαν ανεξίτηλη σφραγίδα τους μέχρι σήμερα. Το φυσικό επακόλουθο μιας τέτοιας διαδρομής στο παρελθόν εξανάγκης θα φέρει στο νου και θα συνδεθεί όχι μόνο με επιδόσεις σπουδαίων αθλητών, αλλά θα αναπτύξει και στις συνθήκες που τότε επικρατούσαν τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην κοινωνία. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μας γιορτή είναι αφιερωμένη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στη Μακεδονία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας. Πράγματι, πριν από 100 χρόνια, στις 25 Οκτώβρη του 1912, ο ελληνικός στρατός περνά τον αξιό ποταμό και κατευθύνεται προς την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μετά από διαπραγματεύσεις με την τουρκική διοίκηση της πόλης, ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου και η μέρα της γιορτής του Πολιούχου της, λίγες ημέρες μετά την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται. Μεγάλη μέρα στα αλήθεια για την πόλη μας, η 26η Οκτωβρίου. Ξαναβλέπει το φως του ήλιου και αναπνέει ξανά το βαρδάρι της. Τι τραγική συγκυρία όμως. 100 χρόνια μετά, αυτή τη φορά, μαζί με ολόκληρη την υπόλοιπη χώρα, τη σκεπάζουν και πάλι μαύρα σύννεφα. Βρίσκεται υπό την δαμόπλιο σπάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των δανειστών της. Ξαναμπαίνει στη δύναμη του πολέμου. Οικονομικού πολέμου αυτή τη φορά. Ας ελπίσουμε του χρόνου τέτοια μέρα να γιορτάζουμε την απελευθέρωση της χώρας μας από τα δεσμά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων δανειστών μας, που με πράξεις και ενέργειες καταδυνασσεύουν και εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό. Είναι προφανές, αγαπητοί φίλοι, πως μέσα σε αυτή την άνευ προηγουμένου οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση, το αεραστερικό ποδόσφαιρο περνά δύσκολες μέρες. Έτσι κι αλλιώς και τα προηγούμενα χρόνια τραβούσε το δικό του Γολγοθά μόνο και αβοήθητο και πάντα στη σκιά ενός κατ' επίφαση επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας και η τρανή απόδειξη όλων όσων κατήγγειλε η Ένωσή μας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναλύσουμε και πάλι τα κακό σκήμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι γνωστά σε όλους. Οι μικρές και άτακτες αναλαμπές του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναιρέσουν την κακή του εικόνα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τη μεγάλη και δύσκολη προσπάθειά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την ανάπτυξη και τη διάδοση του ποδοσφαίρου και την προσέλκυση των μικρών παιδιών στο ποδόσφαιρο. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε υπό όποιες συνθήκες για να παραμείνει η νεολαία της χώρας μας στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Να παραμείνει σε χώρους φωτεινούς, σε χώρους άμυλας και υγιούς συναγωνισμού. Ξέρουμε πως ο κόσμος αγαπά το ποδόσφαιρο, θέλει το καλό ποδόσφαιρο, θέλει το γήπεδο. Το ζητούμενο είναι να του δώσουμε εμείς τα εγχείρια για να το στηρίξει. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να δίνουμε τη μάχη για όμορφο και καθαρό ποδόσφαιρο, μακριά από σκοπιμότητες, βία και σκοτεινές διαδρομές. Δεν αρμόζουν αυτά στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν αρμόζουν γενικώς στον αεραστεχνικό αθλητισμό. Είναι
επαναλαμβάνω, δύσκολη κερία. Και η δύσκολη κερία, αγαπητοί φίλοι, απαιτούν συστήρωση, συλλογικότητα, διάλογο και αλληλεγγύη. Ας μη διαφεύγει της προσοχής κανενός ότι το ομορφότερο και πιο αγνό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε με κάθε φορέα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να συγκεράσουμε τις απόψεις μας, να συνθέσουμε τα οράματά μας, να καταθέσουμε την αγάπη και το μεράκι μας για το ποδόσφαιρο. Να διεκδικήσουμε όσα ανήκουν σε αυτό με ένα μοναδικό σκοπό, να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία και να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος και η παρέμβαση της πολιτείας καθώς και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι καθοριστικός. Πρέπει να δώσουν λύσεις αποτελεσματικές, βιώσιμες, με ριζικές ανατροπές σε κατεστημένα που θεωρούν πως μπορούν να χαλιναγωγούν και να βιάζουν το λαοφιλέστερο των αθλημάτων. Θα το υπερασπιστούμε, γιατί αυτό είναι το χρέος μας και θα αντιταχθούμε σε κάθε προσπάθεια χειραγώγησής του και σε κάθε μέτρο και ενέργεια που το αξιώνει και το ενοχοποιεί στα μάτια του φύλακου του κόσμου. Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πρωταθλημάτων μας, η διάδοση και η καλλιέργεια του ποδοσφαίρου μέσω των παιδικών μας πρωταθλημάτων, η διασφάλιση της υγείας των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, η διοργάνωση εκδηλώσεων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, του AIDS, του ρατσισμού και άλλων νοσηρών φαινομένων, καθώς και η συμπαράσταση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ιδίως στη σημερινή συγκυρία, θα συνεχιστεί με αμύωτους ρυθμούς. Το ποδόσφαιρο, αγαπητοί φίλοι, μπορεί και πρέπει να αντιταχθεί σε κάθε τι που καταπιέζει την νεολαία και οδηγεί τους νέους σε τρόπους σκοτεινούς, πολλές φορές χωρίς επιστροφή. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και στο μεγάλο και δύσκολο δρόμο θα είμαστε όλοι παρόντες. Και θα είμαστε παρόντες για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί πραγματικά αγαπάμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα ακολουθήσει μια παρουσίαση από τον δημοσιογράφο ιστορικό, δικηγόρο και πολιτικό κύριο Κωνσταντίνο Μιλουλέκα μαζί με τον συνεργάτη του κύριο Γιώργο Γιαννίκη για το τι συνέβη στην Θεσσαλονίκη, την απελευθέρωσή της, πριν από 100 χρόνια. Παρακαλούμε τον κύριο Μιλουλέκα να προσθέτει. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, γιατί τιμά αυτή τη μοναδική επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας και υποκαθιστά με αυτόν τον τρόπο φορείς που είναι αρμόδιοι να οργανώσουν εορτασμούς και οι οποίοι δυστυχώς απουσιάζουν με μια εκοφαντική σιωπή αυτή την περίοδο που θα έπρεπε οι ίδιοι να οργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Χαίρομαι ειλικρινά που εσείς, οι άνθρωποι με το πάθος του ερασιτέχνη, όπως έλεγε προηγουμένως και ο πρόεδρος, ο κ. Γραμμένος, χαρακτηρίζεται την προσπάθειά σας. Είστε οι άνθρωποι που σήμερα δεν αφήνετε μια τέτοια ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Να αφιερώσετε δηλαδή την εκδήλωσή σας στα 100 χρόνια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που κάνετε να πω δύο λόγια σε αυτή την εκδήλωση, αν και υπάρχουν πολλοί αρμοδιότεροι εμού, άνθρωποι που πραγματικά είναι ιστορικοί, όπως ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Αναστασιάδης, που κάθεται εκεί, ένας άνθρωπος από τους πιο άξιους της γενιάς μας, που ιστόρισε, κατέγραψε, ανείχνευσε την πορεία αυτής της πόλης και έχει αφήσει πραγματικά ένα μοναδικό έργο. Ένα έργο βέβαια που συνεχίζεται, κύριε καθηγητά, έχουμε ένα στεγερό και το συνεχίζει για πολλά χρόνια ακόμη. Και αξίζει το κόπο έτσι πράγματι δύο-τρία λόγια να πούμε σε αυτή την εκδήλωση για μια πόλη που έρχεται
Θεσσαλονίκη που ιδρύεται στους πανάκριους χρόνους 2.300 χρόνια η ζωή της, τότε, στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μια πόλη η οποία περνά από διάφορους σταθμούς, μια πόλη που ό,τι κέρδισε το κατέκτησε με θυσίες, με πολλούς αγώνες, με πολύ αίμα, αφού ήταν μια πόλη που βρίσκεται σε μια περιοχή σταυροδρόμι λαών, υπήρων και πολιτισμών. Μια πόλη λοιπόν που πραγματικά ήταν πολύ μακριά και πέρασε από πολλούς μεγάλους σταθμούς. Από την ίδρυσή της, όταν ενώνει όλες αυτές τις πολίτες, τις μικρές κόμες και κάνει τη Θεσσαλονίκη μια πρώτη πόλη που ξεκινά την πορεία της τότε στα 315 π.Χ. και η οποία πορεύεται μέσα στους αιώνες για να φτάσει σε μια πολύ λαμπρή περίοδο στο Βυζάντιο για 1000 περίπου χρόνια μαζί με την Κωνσταντινούπολη αποτελούν τους δύο μεγάλους πόλους του τότε γνωστού κόσμου της αυτοκρατορίας εκείνης που όπως είπα κράτησε πάνω από 1000 χρόνια. Μια πόλη που ήταν πάντοτε στο μάτι πολλών επιπλέον και γι' αυτό το λόγο και στα νεότερα χρόνια όταν πια η υπόλοιπη Ελλάδα απελευθερώνεται μετά την επανάσταση του 1821 ξεκινά η τελευταία φάση του δράματος μέχρι την απελευθέρωση και των υπολείπων τμήματων του Βόρειου Ελλαδικού χώρου και της Μακεδονίας. Τα λέω αυτά γιατί στα τέλη πρώτου προηγούμενου αιώνα, μετά τα 1870, η επιβουλή αυτή ξεδιπλώνεται με την μορφή επιδρομών από το Βορρά, από την Βουλγαρία και ξεκινά ο μακεδονικός αγώνας που είναι το προήμιο των Βαλκανικών πολέμων που ουσιαστικά δίνουν και στην Ελλάδα το 12-13 τη σημερινή της μορφή. Στο μακεδονικό αγώνα η Θεσσαλονίκη παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, μεταξύ όλων των άλλων το προξενείο της είναι ο σταθμός μέσα από τον οποίο δίνονται εντολές, οργανώνεται καλύτερα ο αγώνας σε ολόκληρη τη Μακεδονία μαζί με το προξενείο μας στο μοναστήρι, με τον Δίνονα Τραγούμη και αυτά τα κέντρα του ελληνισμού κρατάν όρθιο εκείνο τον αγώνα που τον ποτίζουν με το αίμα τους παλικάρια όπως ο Τέλος Σάρας, ο Πάρνος Φελάς και πολλοί γηγενείς Μακεδόνες. Ένας αγώνας που έγινε πραγματικά από όλους τους Έλληνες. Για να φτάσουμε έτσι στα Βαλκανικά, το 1912, όταν τότε τα κράτη της Χερσονήσου του Έλληνα ενωμένα δίνουν τον αγώνα ενάντια στον Τούρκο κατακτητή του από το 1430 που είχε καταλάβει κατέχει για 5 ώρες αυτή την πόλη και αυτή την περιοχή μαζί με την υπόλοιπη Βόρειο Ελλάδα. Είναι λάθος να λέμε ότι η σκλαβιά στον τόπο μας κράτησε 4 αιώνες. 4 αιώνες κράτησε και την Βόρειο Ελλάδα. Στη Βόρειο Ελλάδα όμως ήμασταν 5 αιώνες σκλαβωμένοι μέχρι το 1912-13 που αυτή η πόλη απελευθερώθηκε σε πείσμα κάποιων που δυστυχώς σήμερα αναθεωρώντας την ιστορία θέλουν να ξαναγράψουν τα πράγματα λέγοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ απελευθέρωση σε αυτή την πόλη, ότι κάποτε περνούσαμε τάχα πολύ καλά Τούρκοι και Έλληνες σαν τάμα και όλα τα άλλα τα οποία μέσα από μια διεστραμμένη αντίληψη προσπαθούν να παρουσιάσουν ως μια σύγχρονη άποψη. Τα λέω γιατί προηγουμένως τα λέγαμε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης όπου βρισκόμασταν εκεί και συζητούσαμε για την απουσία του Δήμου Θεσσαλονίκης από τους εορτασμούς των 100 χρόνων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Είμαι προηγουμένως ο πρόεδρος για τις συνεννοήσεις που γίνονται λίγες μέρες πριν από την απελευθέρωση της πόλης με τις τουρκικές αρχές. Συνεννοήσεις που κάνουν οι επιτελείς του τότε Στρατιλάτη που μαζί με τον Ελευθέριο Βενιζέλο χαράζουν την πολιτική για να δώσουν τη ελευθερία στα βόρεια εδάφη μας. Και πράγματι όπως επικράτησε τη μέρα του Αγίου Δημητρίου η πόλη απελευθερώνεται από τον 5 αιώνα τουρκικό ζυγό και αποκτά πλέον έτσι ένα νέο ορίζοντα. Χαράζει την δική της πορεία. Μια πορεία που σε αυτά τα 100 χρόνια του ελεύθερου βίου της δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αφού αμέσως μετά την απελευθέρωσή της η πόλη βρίσκεται πάλι στο επίπεδο των πολλών αγώνων. Είναι το κέντρο του μακεδονικού μετόπου εδώ στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η
πόλη αυτή βέβαια πλήττεται τα 1917 από τη μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει ολοσχερώς το κέντρο της για να πάρει Θεσσαλονίκη μετά τη σημερινή σύγχρονη μορφή της, τη σημερινή της εικόνα. Μια πόλη που συνεχίζει τους σταθμούς της το 1922 όταν ως προσφυγωμάνα δέχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος των αδελφών μας προσφύγων από τη Μικρασία που από τις πατρογονικές τους αιστείες ξεριζώνονται στην κυριολεξία και κάτω από διωγμούς και σφαγές έρχονται στην ελεύθερη τότε Ελλάδα. Μια πόλη που δίνει επίσης το παρόν της και λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με πολλά κινήματα κοινωνικά, πολιτικά, τα οποία ξεκίνησαν εδώ. Εδώ είχε γίνει στους χρόνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η προσωρινή κυβέρνηση του Περιζέλου. Εδώ έχουμε τις σημαίνες του 36. Εδώ έχουμε μια κατοχή που γράφεται και αυτή, όπως σε ολόκληρη την Ελλάδα, με θυσίες και πολύ αίμα του ελληνικού λαού. Και εδώ έχουμε μια πόλη η οποία μετά την απελευθέρωση και μετά τα γεωργιακά παίρνει τον δρόμο για τη σύγχρονη πορεία της. Μια πορεία που συνεχίζεται ως σήμερα. Μια πόλη, η Θεσσαλονίκη, με λαμπρό παρελθόν, λαμπρή ιστορία, λαμπρό παρόν, ακόμη και μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες περνά η πατρίδα μας ολόκληρη και η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα πλήττεται από αυτή τη σημερινή κατάσταση. Μια πόλη όμως που μπορεί να ταινίζει πράγματι το μέλλον της και με σιγουριά και με αισιοδοξία. Γιατί δεν υπερβολεί να πούμε ότι αυτό που κάποτε ήταν το συγκριτικό μας μειονέκτημα, το ότι δηλαδή στη δεκαετία του 90 η Θεσσαλονίκη ήταν περίπου μια κριτική απομονωμένη πόλη, αφού 70 χιλιόμετρα πάνω από αυτήν ξεκινούσε ένας άλλος τελείως διαφορετικός κόσμος, μετά τη δεκαετία του 90 και τις αλλαγές που έγιναν στα βαλκανικά κράτη, στις χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού, η Θεσσαλονίκη απέκτησε μια τεράστια ενδοχώρα. Λαούς, κράτη που ζήτησαν και ζητούν συνεργασία, ευκαιρίες μεγάλες, κάτι που μπορεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη να ανοίξει τα φτερά της και πράγματι να γίνει ένα κέντρο πραγματικό, ένα κέντρο παιδείας και πολιτισμού σε τούτο τον τόπο, αφού διαθέτει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, στην αίθουσα μελετών του οποίου βρισκόμαστε, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ανώτατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό σύνδεμα και το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Ένα διαμετακομιστικό εμπορικό κέντρο με το λιμάνι της που είναι το φυσικό ερμηνείο ολόκληρης της Βαλκανικής, με το σιδηροδρομικό σταθμό της, με τον οποίο, από τον οποίο μπορούν να ταξιδέψουν εμπορεύματα αγαθά προς τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης μέσα από το Δούναμι. Όλα αυτά είναι οι μεγάλες ευκαιρίες που δίνονται στη Θεσσαλονίκη. Ένα χρηματοοικονομικό, χρηματοπιστωτικό κέντρο για ολόκληρη την Βαλκανική. Η Θεσσαλονίκη έχει παραδείξει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πάνω απ' όλα έχει τη μεγαλύτερη δύναμή της που είναι η νεολαία της. Και το λέω αυτό γιατί σε αντίθεση με ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή ακριβώς είμαστε η πόλη με τα περισσότερα ανώτατα πνευματικά ιδρύματα, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε Ελληνόπουλα από όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Έτσι λοιπόν αυτή η μαγιά της Θεσσαλονίκης, τα νέα παιδιά, η νέα γενιά που σπουδάζει εδώ, είτε είναι Θεσσαλονική. Τα παιδιά αυτά είτε είναι από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, είναι η μεγάλη δύναμη της δικής μας πόλης. Νομίζω ότι μπορούμε πράγματι και δικαιούμαστε και να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν και μας ανήκουν και που πολλές φορές μας στέρισε το κεντρικό κράτος, η κεντρική εξουσία, αλλά και να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη έχει το έμφυτο δυναμικό, έχει τις δυνάμεις, έχει τον πολιτισμό, έχει την ιστορία, έχει το δικό της κόσμο και μπορεί πράγματι να χαμογελά στο μέλλον. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης. Ακολουθεί η απονομή δημητικών διακρίσεων σε πρόσωπα για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο, στην κοινωνία, στον πολιτισμό και την κοπή της πίτας. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης, ο Προεδρικό Σωματείο Μακεδονίας, τον κύριο Γραμμένο, να προσθέτει στο μήνυμα. Τραβάει αυτή, τώρα ξέρετε.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι καθηγητής στο τμήμα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκοντας το μάθημα της πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας της Ελλάδας. Στο μεγάλο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, στα άρθρα του σε περιοδικά και εφημερίδες και στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα θέματα και οι πηγές της νεότερης ιστορίας της πόλης, καθώς και η διαρκής ανίληψη και η αξιοποίηση του ιστορικού υλικού που περιέχουν οι παλιές εφημερίδες και η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Ένας άνθρωπος με ευρύτητα σκέψης, σεμνότητα και προσήλωση στο διδακτικό και συγγραφικό του έργο. Αναφέρω ένα μικρό μέρος από το μεγάλο πραγματικά συγγραφικό του έργου. Το παλίψιστο του αίματος, στην αναμόσχαλα της επίκαιρης ιστορίας, πολιτική και συνταγματική ιστορία της Ελλάδας 1821-1941. Σινεμά ο παράδεισος, το ντοκιμαντέρ της πόλης, τα δρομολόγια της μνήμης της κοινωνίας της πόλης, σύγχρονη ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία 1940-1986, από το Ρήγα στον Αλέξανδρο Παναστασίου, ανεξάντλητη πόλη Θεσσαλονίκη 1917-1924, η Θεσσαλονίκη των εφημερίδων και πολλά άλλα. Επίσης, συμμετέχει σε συλλογικά έργα. Στα γήπεδα η πόλη αναστενάζει. 21 Απριλίου, πώς ήρθε, πώς έπεσε η Κούντα. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1936. Εγώ, ο εγγονός ενός Έλληνα, η χαμένη εκκρατεία της Θεσσαλονίκης, όταν η Θεσσαλονίκη κυμπήκε στον 20ο αιώνα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, η πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία 1950-1960 και πολλά πολλά άλλα. Κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε τον κύριο Γιώργο Αναστασιάδη. Τον παρακαλώ πολύ να έρθει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου επιτρέψετε να κάνω την απονομή, γιατί είχα την τύχη και τη μεγάλη χαρά στα χρόνια των σπουδών να τον έχω καθηγητή μου. Ευχαριστώ. Να συνεχιστεί αυτή η διαδρομή μου στο απέραντο αυτό το σαυροφυλάκιο με τις λύπες και με τα βιώματα. Θα πω αμέσως σε θέματα που έχουν σχέση με νοσταλγία. Νοσταλγώ αθεράπευτα τον κόσμο της Πάδας, στη Θεσσαλονίκη, στα χρόνια του 50 και του 60, που γέμιζε με χιόνια, με βροχές, με λιοπύρια και με ομίχλες ακόμη. Έχω δει μάτς με ομίχλη. Τα κύπεδα του ΠΑΟΚ στο Σιμάνι, το κύπεδο του Μελαγρινή στο Χημείο, και από το 51 το κύπεδο του Άρη, από το 59 το κύπεδο του Σούμπας και από το 60 το Πεφτατζόπουλο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ένας μικρός πολιτισμός και είναι μια ψηφίδα που δεν πρέπει να λείπει από κανένα πίνακα της αναπαράστασης της πόλης με αφορμή τα 100 χρόνια την απελευθέρωσή της. Από μικρό παιδί είσαι στα κύπεδα. Ο πατέρας σου με το ασυνήθιστο όνομα Ολυμπιόδωρος είναι για χρόνια εκτιμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Άρη.
Και δεν σου αρέσει μόνο να βλέπεις μάτς, αλλά να παίζεις και με τα καλοπαρέα της Αλάνης, της Οδού Αγγελάκη και στη ΧΑΤ, όπου το ηλεκτρόφωνο του παρακείμενου πάρκου μπορούσες να ακούσεις και Μίκη Θοδωράκη και Ματουμπάλα στο Στέλιο Κατατζίδη και ο Κάρο με τον Σαντάκα. Λοιπόν, αυτά όλα δεν ξεχνούνται εύκολα. Και επιπλέον, άκουσα να μεταδώσεις από το ραδιόφωνο των ποδοσφαιρικών αγώνων και διάβασα τα μανίες, περιγραφές αθλητικών αγώνων και ειδήσεων. Στη Μακεδονία, στον Ελληνικό Βορρά, στη Δράση, στα αθλητικά νέα και αργότερα στα αθλητικά σου χρόνια, αυτό σου εξηγεί και όλο αυτό το σύνδεσμο, θα δουλέψεις ως αθλητικογράφος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και τότε βέβαια, και κλείνω, υπήρχε αρκετή βία στα γήπεδα και φανατισμός και επεισόδια. Όταν ο Κοσμάκης βέβαια έβλεπε ότι για κάτω ήξεραν που βλέπουν κάθε φορά το όνειρο. Υπήρχε όμως μια κοινότητα ανθρώπων. Του συνέβη κάτι πολύ παραπάνω από το κοινό πάθος και από την εκτόνωση και την ηθική. Υπήρχε ο Θεσσαλονικιώτικος κόσμος της μπάρας με ερασιτεχνισμό που ήταν εκλογικά έδρας για αυτό που έκανε, για αυτό που έφερε. Γι' αυτό μια έκθεση για φωτογραφίες και ντοκουμέντα, τώρα που η πόλη γιορτάζει τα 100 χρόνια, θα ήταν ευχής έργο και πρόταση που εκθέτω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεσσαλονικής ποδοσφαιριστές τότε της εθνικής ομάδας που συμμετείχε σε εκείνο το γιόρο και κοσμούσαν την φανέλα με το εθνόσημο ήταν ο Γιάννης Γούναρης, ο Κώστας Ιωσήφιδης, ο μεγάλος Γιώργος Κούβας, ο Πίνος Κούης, ο Γιώργος Κωσίκος, ο Τάκης Μητρολούδης, ο Μπάκης Σαββόπουλος, ο Στέλιος Παπαδοράτος, ο Χρήστος Τερζανίδης και ο Γιώργος Οφθηρός. Κρέος μας, λοιπόν, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Παρακαλώ πολύ τον Γιάννη Ιωαννίδη πρωί, εγώ αθλητισμού και τους προαναφερθέντες να έρθουν. Thank you.
Σας ευχαριστούμε από βάθος της καρδιάς, κύριε, που ανοίξατε τον δρόμο και σε επόμενες συμμετοχές σε πανευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο κύριος Σάφης Καλύβας υπηρετεί στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος και διαχρονικά βρίσκεται κοντά στην ένωσή μας. Προσφέρει ο θεοκερδός της υπηρεσίας του και αντιμετωπίζει άμεσα κάθε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού εραστέχνη προσφυγεστή, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια. Είναι άμεσος συνεργάτης του επίσης φίλου της ένωσής μας, του Διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ιδίου Νοσοκομείου, του κυρίου Στέλνου Παπαστεργίου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Καλύβα. Ο Νίκος Μιχαηλίδης είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του Φίλου και Καλαμαριάς. Έχει συμβάει καταδοχικά στην αναμόρφωση της περιοχής του, στην ανακαίνιση του κυπέδου του Φίλκα, ενός χώρου που όλοι γνωρίζουμε ότι κινδύνευε να γίνει κέντρο διακίνησης ναρκωτικών και στην υποστήριξη των νέων. Γι' αυτό το λόγο η Ένωση μας θεώρησε χρέος να τον τιμήσει για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Γιώργο Λυσαρίδη, πρώην πρόεδρο της Ένωσης μας, να έρθει για την κοινωνική διάθεση. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ για τις προσπάθειες που καταβάλλεις. Ο Ευθύμης Πανίδης είναι επί 35 συνεχή χρόνια κυριολεκτικά εραστής της μπάλας. Έχει αγωνιστεί καταρχήν στη δόξα διαλογής, στους ακρίτες ηγεών, στο Κυκλισιακό, στο Φίνικα Πολίτη, στην Καλάθιστα, στο Βασιλούδι, στη δόξα Γεροκαρούς, στον Πόξιρο Κρήτης, στον Απόλλωνα Σακελαρίου και σήμερα αγωνίζομαι στον Όλυμπο του Ποτάμου. Την περίοδο χαρακτηριστικό του, την περίοδο που αγωνιζόταν στη δόξα Γερακαρούς, έπεσε στην ίδια ομάδα με τον γιο του. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Σπανίδη και τον πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιώργο Ορφανό, να έρθει για την απομονή. Ευθύμη συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο. Εμείς θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Ο Κώστας Βαρκούδης έχει υπηρετήσει και εξακολουθεί να υπηρετεί από όλα τα πόστα του αεραστεχνικού ποδόσφαιρου. Από το 1977 ως το 1990, 13 χρόνια ποδοσφαιριστής του Ιπποκράτου Θεσσαλονίκης και της πρώτης ανάλυσης. Συνεργάτης στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έχοντας την επιμέλεια των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων της Ένωσης, ενώ διαιτείται παράλληλα και αγώνες των παιδικών πρωταθλημάτων. 21 χρόνια διαιτητής και βοηθός σε εθνικές κατηγορίες και στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης. Σήμερα εξακολουθεί να βρίσκεται στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι παρατηρητής των αγώνων της Ένωσής μας και εξακολουθεί να διευθυνεύει αγώνες παιδικών πρωταθλημάτων. Παρακαλώ τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωστή Κώστα, να έρθει για την απολογή.
Ευχαριστούμε που θα συνεχίσει να είσαι στο ποδόσφαιρο. Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας μας. Παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο της Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γιουγκουμπέρι, να έρθουν για την κοπή της πίτας. Το πρώτο κομμάτι είναι για τα σωματεία μας και την ένωσή μας. Παρακαλώ τον κύριο Φιλιππιάδη να πάρει το πρώτο κομμάτι για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας. Το δεύτερο κομμάτι είναι για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, τον κύριο Τσιρικάτη, να παραλάβει το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί. Το τρίτο κομμάτι είναι για το μικρό παιδί. Παρακαλώ πολύ την εκπρόσωπο από το χαμόγελο του παιδιού να έρθει να παραλάβει το κομμάτι για λογαριασμό όλων των μικρών παιδιών. Είναι για την παγκόσμια ειρήνη. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Κώστα Λεβέντη να έρθει να παραλάβει το κομμάτι. Θα σας κρατήσει συντροφιά ολιγόλεπτη το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συνόλου Γέφυρας, όπως προανήγγειλε και η εκπρόσωπος του Σωματείου. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ. Το χορευτικό συγκρότημα του Γέφυρας. Και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες τραπέζες μας. Η περιφερειακή ομάδα νέων, αποτελούμενη από τις ενώσεις Θεσσαλονίκης, Σερών, Πέλλας, Κυλικής και Καλκιδικής, κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα νικώντας το τελικό στο γήπεδο Καραϊσκάκη στην περιφερειακή ομάδα που αποτελούνταν από τις ενώσεις Φοβεκανίσου, Κλάβων, Λέσβου, Σάρκου και Κύρου. Προπονητές σε αυτό το επίτευγμα ο Φώτης Μαζουρουξής, ο Ηλίας Παπαθανασίου, ο Σέντης Τελεπής, ο Πέτρος Σοήλας, ο Παύλος Μάπκας και ο Κώστας Ζαμπέτογλου. Παρακαλώ πολύ το πρώην Υπουργό, κύριο Σταύρο Καλαβάτη, να έρθει για την απονομή. Και τα παιδιά της διοικητικής ομάδας, στους οποίους και η περιφέρεια της Εθνικής Μακεδονίας θα απονείμει μετάλλια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, η περιφερειακή ομάδα των παιδών, αποτελούμενη από τις ίδιες ενώσεις, κέρδισε στο τελικό, στο Καραϊσκάκης, την πρώτη περιφερειακή ομάδα που αποτελούσαν οι ενώσεις Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Στράκης και Εύρου. Προπονητές, ο Θωμάς Μεταξάς, ο Χάρης του Παπαναγιώτου, ο Θανάσης Καναράς, ο Σάκης Τελεπής, ο Πέτρος Σοήλας, ο Παύλος Βάπκας και ο Κώστας Ζαμπέτογλου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη, περιφέρει τον περιφερειάρχη, απουσιάζει. Τον κύριο Διονύση Ψωμιάδη τότε. Να έρθει για την απονομή από τα παιδιά της ομάδας παιδών, να έρθουν για την απονομή. Κύριε Ψωμιάδη, αφήστε το μάθημα περί ποδοσφαίρου και κάντε την απονομή παρακαλώ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Κατέκτησε το πρωτάθλημα Super League στην ηλικία κάτω των 20 για δεύτερη φορά από τη θεσμοθέτησή του. Επέλαβε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 65 βαθμούς σε 30 αγώνες, απόδειξη της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται από τον Νίκο Πασχαλή, τον προπονητή και τους συνεργάτες σου. Παρακαλώ πολύ την ομάδα και τους συντελεστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος να έρθουν επάνω και τις παλιές δόξες του Άρη, τον κύριο Γιάννη Βένο και τον κύριο Λεωνίδα Ποζάνη και φίλους της Ένωσής μας και αποχωρήσει ο κύριος Ποζάνης, τον κύριο Γιάννη Βένο για την οικονομία. Απόλλωνας Καλαμαριάς. Δυο λέξεις
για την άνοδο του στη Γάμα Εθνική, που σαφώς δεν του αρμόζει. Η θέση του Απόλλωνα είναι στην Άλφα Εθνική. Με προπονητή πέρυσι τον κύριο Παλατζίδη και σήμερα τον Γιώργο Σκάντζελη, φιλοδοξεί να επανέλθει στα μεγάλα σαλόνια. Παρακαλώ πολύ τον εκπρόσωπο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και τον αντισυνταγματάρχη εκπρόσωπο του Γάμα Σώματος Στρατού, κύριο Σαλπιγγίδη, δημιουργό να έρθει και τον αφού. Ο Οδυσσέας Κορδελιού πέρυσι κατέκτησε το κύπελλο του 36ου τελικού του κυπέλλου ένας τεχνών της Ένωσής μας και έρχοντας τον Ολυμπιακό Κύπελλο στη διαδικασία των πέναλτι. Παρακαλώ πολύ τον εκπρόσωπο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Τεβεγγέλη, μάλλον, να έρθει για την απονομή, με προπονητή τον Βασίλη Αντωνιάδη. Παρακαλώ πολύ τον πρώην πρόεδρο, το πρώην μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αγαπητό φίλο της Ένωσής μας, τον κύριο Κώστα Πουλάκη, να έρθει για την αποδομή. Κατάφερε να κόψει πρώτο στο νήμα στη μεγάλη κατηγορία της Ένωσης και να ανέλθει στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Εξίσου, εισάξει απορία και ο δευτεραφητής η ομάδα της Δόξης Πεγκαλώθου. Παρακαλώ πολύ τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού Κελίνου και της Δόξης Πεγκαλώθου να έρθουν. Κύριο Στράτε Σιμόπουλο, τον ελεκτή της πόλης μας, να έρθει για την αποδομή. Να σημά κάθε φορά στην ετήσια γιορτή μας. Καλή πορεία στην Δέλτα Εθνική, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Αναγέννηση Καλκιδόνας, νίκη Ευκαρπίας, ΑΕΚ Ρήνης, Ελλής Πόντος Κρυφιάς, ήταν οι πρωταθλητές στους ομίλους της Άλφα κατηγορίας. Παρακαλώ πολύ τους εκπροσώπους τους να έρθουν. Και το πρώην μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου και είναι πρόεδρο του Καφρατζομίου Σταδίου, τον κύριο Γιάννη Παπαϊωάννου, να έρθει για την αποδομή. Οι ομάδες του Αθλητικού Όμιλου Αγίου Αθανασίου και του Αθλητικού Συλλόγου Νεάπολης επίσης πέτυχαν τον προβιβασμό τους στην Α1 κατηγορία μέσω των αγώνων Βαράς. Παρακαλώ τους εκπροσώπους τους να έρθουν για την απονομή και τον κύριο Μάρκο Ζαμπερτάκη. Παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο της
παίζουν. Οι άλλες και αριστερά. Διευθυντών του Θεσσαλονίκης, σαν Αποστόλη Κοντάδρα, να έρθει και στην Αποστολή. Από την τρίτη κατηγορία συνάδελφα αναδείχθηκαν πρωταθλητές ο Διγενής Μονολόφου, η Κανονιέρηδης, η Ένωση Ανθρωπίνων Καρανάσου, ο Μελιπέας, ο Βασέρας Ρεβασού, ο Ποντιακός του Ιδεμβρίου και η Δόξα Ρετής. Παρακαλώ τους εκπροσώπους τους να έρθουν. Και τον κύριο Ιρακλή Τσακαρίδη. Εμείς τι είναι. Παρακαλώ τον κύριο Μαϊόγλου. Βρίσκεται εδώ, ο Αγιαδός. Ο Απόλλωνα. Τον κύριο Νικήτα Μαϊόγλου. Έτσι για την αφορμή. Η νέη σύντου, η δόξα Αγίου Παύλου, ο Χρυσός Φωτιάτη, η αναγέννηση Αγίου Ιωάννη, ο Πατρόνιος Πλαγιαρίου, ο Άρης Καβαλαρίου και ο Μακεδονικός Ασού, πέντε δυνάμου δόντους, όντας δευτεραθλητές. Και με λησογός ήταν τα σωματεία που επίσης
ανήλθαν στη Β' εργαστηρική κατηγορία. Παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης μας, κ. Νίκο Φιλιππιάδη, να έρθει για την αποδομή.
οι απονομές των διπλωμάτων στους επιθυμώντες του σχολείου ΕΦΑ ΠΙΤΑ τρέναμε σώμα να γίνουν σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Θα τα παραλάβουν οι κύριοι Κώστας Σιδηρώτης και Κώστας Σκάκο, παλιοί παίκτες των δικών μας ομάδων, αναφέρονται το χάρι μου. Τους επιθυμώντες Αβραμίδης Κυριάκος, Ρονόπουλος Σινός, Ελευθεριάδης Δημήτριος, Γεωργάκης Θεοδόσιος, Ούντας Δημήτριος, Υπηρώτης Κώστας, Κάκοβλου Κώστας, Κελεσίτης Παναγιώτης, Κορμαρής Κώστας, Λόλας Κώστας, Ματζάρης Βασίλειος, Παπαδόπουλος Άριος, Θεός Ιωάννης, Μαυροπουλέτης Κώστας, Μίσιο Δημήτριος, Μαρκαδέρο Μουδιομήτης, Νικολαίδης Κώστας, Σκουλούδης Αντώνιος, Στόικος Διαμαντής, Κυριάς Γεώργιος και Ζαρογιάννης Αστέριος. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Καμάγκα, φίλο της Ένωσης, συμπαραστάτη μας, να έρθει για την απονομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε, καλή σταδιοδρομία το έργο σας. Στην κατηγορία παίρνων διακρίθηκαν οι Μπέμπιδες 2000 πρωταθλητές. Μακεδονικός Γέφυρας, ΑΕ Βόσμιο, Κάνα Σίγμα Ηλιούπολης, Μακεδονικός Ελπίδας Σιλιών, Εθνικός Σιλέας, Ελίσσοδος Κρυφιάς, Απόλλων Καλαμαριάς και το δεύτερο τμήμα του, η Ρεκλής Θεσσαλονίκης επίσης, ο Αγγιλέας Φεραίος, και ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης που ήρθαν πρώτοι στους ομίλους τους. Παρακαλώ πολύ να διαδώσω τον ΠΑΟ τον κύριο Κουρουγκίδη να έρθει για την απονομή. Στην κατηγορία νέων, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, πρωταθλητής, η Ακρίτες Σιγιών, ο Δήμος Σούλης, ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο Κόμ Μαλακοπούς Φιλέας, ο Άρης Ομάδα 2, η Άρη Φαλίου, ήρθαν πρώτοι στους ομίλους τους. Παρακαλώ πολύ. Που προανέφερα να έρθει για την απονομή. Και τον κύριο Αντιματζίδη, αντιπρόεδρο της Ένωσης των Προσφαιρικών Σωματείων Πέλλας, να κάνει την απονομή.
πρωταθλητής. Ακρίτες Ιδιών, Δήμος Κουής, Μακεδονικός Γέφυρας, Πόμα Λακοπής Μιλέας, Άρης Θεσσαλονίκης 2, ΑΕΦΑΛΙΟΥ, πρώτος στους ομίλους τους. Ευχαριστούμε την ομάδα παιδιών, παρακαλώ, για φωτογραφίες να κατεβείτε κάτω από την εξέδρα. Κατηγορία προπέδων 9x9, πρωταθλητής δέχθηκε ο Εθνικός Φιλέας. Γάλλημα Σίγμα Ηλιούπολης, Κανονιέριδες, με δεύτερη ομάδα. ΑΕΦΗΛΙΟΥ, Απόλλωνος Αγκυβερίου, Μακεδονικός Λυπής. Πέμπτες Ιωνίας, Πέρα, με τρίτη ομάδα. Κωσιμόνας Καλαμαριάς, Εθνικός Φιλέας, με δεύτερη ομάδα. ΑΕΦΟΣ Βασιλικών, Πάο Αρχαλίου, Αγγιλέας Φερέας, και σαν μας πατωράμαμος πρώτοι στους ομίλους τους. Παρακαλώ πολύ τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, κ. Αλεξανδρίου, να έρθει για την απονομή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και στην